Τι θα σου φτιάξω σήμερα? Για πες. Σκέφτηκα να σου κάνω αραβικές πιτούλες γεμιστές με φασόλι κατά βιάς. Είναι τύπου τάκος. Έχω κλέψει την ιδέα από τα μεξικάνικα τάκος. Τα έχω φέρει στην ελληνική βερσιόν, εκδοχή. Και ανυπομονώ να τα φτιάξω και να τα δοκιμάσουμε. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Πιτάκια με φασόλια καταβιάς. Υλικά για 10 θεμάχια. Για τα πιτάκια, 10 αραβικές πίτες μικρές, 150 γραμμάρια κασέρι τριμμένο. Για τη γέμιση, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 300 γραμμάρια μανιτάρια, 1 κρεμμύδι, 1 κόκκινη πιπεριά, 200 γραμμάρια καλαμπόκι βρασμένο, 200 γραμμάρια φασόλια καταβιάς βρασμένα, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο σκόνη, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού κίμινο σκόνη, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανός, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, 1 κούπα ντοματίνια, 1 μοσχολέμονο, 2 κουταλιές της σούπας κόλιανδρος φρέσκος, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Να πούμε ότι εδώ προετοιμάζω τα υλικά. Θα χρησιμοποιήσω μανιτάρια και λευκά, αλλά και πορτομπέλο. Πώς σοτάρουμε το μανιτάρι? Το έχουμε πάρα πολλές φορές. Το σκεύος πρέπει να καίει. Βάζουμε λίγη λιπαρή ουσία. Βεβαίως εδώ θα βάλουμε ελαιόλαδο, περίπου μια κουταλιά της σούπας. Και βάζουμε μέσα, κοιτάξτε, βγάζει φωτιά το σκεύος. Τα μανιτάρια, πιτσιλίστηκα κιόλας, δεν πειράζει. Λοιπόν, δυνατή θερμοκρασία, γιατί δεν θέλουμε να βγάλουν πάρα πολλά υγρά και γι' αυτό το λόγο δεν βάζουμε και αλάτι. Μάλιστα. Πες μου τι κάνεις τώρα, πού σε βρίσκουμε ή τι έκανες. Ωραία. Μας πέρασε. Λοιπόν, τώρα με βρίσκεται στην Κυψέλη, στο Θέατρο Δού Κεφαλινία, όπου έχουμε την παράσταση Βασιλιάς Λί, του Σέξπιρ, στη σκηνοθεσία Στάθη Λιβατινού, με Βασιλιά Λίρ, την υπέροχη και ξεπέραστη Μπέτη Αρβανίτη. Μπέτη Αρβανίτη. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια πρόκληση αυτό από μόνο του. Τι να πω, η Μπέτη είναι χαρά, είναι ευλογία να δουλεύεις μαζί της, πρώτη φορά, νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Άλλο το χειμώνα ήμουνα σε μια ταινία στον Καπετάν Μιχάλη, στη σκηνοθεσία του Κώστα Χαραλάμπους, υποδιόμουν τη γυναίκα του Καπετάνου Μιχάλη. Με τον φοβερό επίσης Εμίλιο Χιλάκη ως Καπετάν Μιχάλη. Τι ωραία παραγωγή, έτσι. Πολύ, πολύ. Πολύ ωραία παραγωγή. Στην Κρήτη γυρίσματα, τρώγαμε, πίναμε από τους ντόπιους, δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, κόβω λεπτές φέτες, αν θέλετε τις κόβετε και σε κυβάκια και τις πιπεριές. Κόκκινη πιπεριά, λεπτοκομμένη. Βλέπετε ότι εδώ το μανιτάρι είναι έτοιμο. Βλέπετε, δεν έχει βγάλει καθόλου ζουμί, τίποτα. Νομίζω φτάνει η πιπεριά, με φτάνει. Ξεκίνησα εγώ να κόβω, ξέρεις αν με αφήσεις, θα κόψω και τον μπάγκο μαζί. Λοιπόν, και μαζί, βλέπεις το μανιτάρι τι έτοιμο είναι. Κατευθείαν. Τι ωραίο. Λοιπόν, κρεμμύδια πιπεριά μέσα. Μ' αρέσει γιατί όλα στα φαγητά μπορείς να τα τρως και στο ενδιάμεσο στάδιο. Ναι, δεν είναι μόνο το τελικό. Αυτό το κάνω πάντα. Αυτό είναι υπέροχο. Λοιπόν, δυνατή φωτιά. Εξακολουθώ να σοτάρω σε δυνατή θερμοκρασία. Θα προσθέσω φρεσκοτριμμένο πιπέρι και όσο σοτάρουμε τα λαχανικά, τα οποία προσοχή, δεν θέλω να μαγειρευτούν. Θέλω ίσα ίσα να σοταριστούν. Δηλαδή θέλω να κρατάνε, έτσι. Ναι, ναι. Και όσο καίει το τηγάνι. Βλέπετε, αλάτι δεν έχω βάλει ακόμα. Θα προσθέσω μέσα τα μπαχαρικά. Δύο κλασικά μπαχαρικά που χρησιμοποιούν και στη μεξικάνικη κουζίνα. Κίμινο και κόλιανδρο. Πω πω, τρελαίνομαι. Τέλειο. Το λοιπόν, κίμινο ειδικά. Χαίρομαι που σ' αρέσει. Εγώ θα βάλω περισσότερο ξερό τριμμένο κόλιανδρο και λίγο λιγότερο κίμινο. Προσοχή το κίμινο, γιατί αν πέσει όσο και να το αγαπάμε, δυνατό είναι. Δυνατό. Είναι δυνατό. Είναι λίγο ακόμα. Δεν άντεξα. Λοιπόν, θα πάρω και το μαϊντανό. Εδώ χρησιμοποιώ δύο φρέσκα μυρωδικά. Χρησιμοποιώ και μαϊντανό και κόλιανδρο, γιατί αυτά τα πιτάκια θα το συνοδεύσουν με μια πανεύκολη σάλτσα με ντοματίνια, κόλιανδρο και μοσχολέμον. Θα μου κάνεις μια χάρη? Ναι, ό,τι θες. Λοιπόν, θέλω να κόψεις ναι. κατά αυτόν τον τρόπο σε αυτό το μπολ. Στη μέση τα ντοματάκια, βλέπεις, ωραία. Και μετά εδώ. Ανακατεύουμε εδώ. Τώρα δεν αντέχω να μην έρθει.
αυτό να σου δείξω τις μυρωδιές. Λοιπόν, κόβουμε μέσα. Εγώ θα βάλω και τα πιο έτσι τρυφερά κοτσανάκια του μαϊντανού. Λοιπόν, εγώ έχω κλείσει τη φωτιά, έχω βάλει ανθό αλατιού, θα προσθέσω μέσα και λίγο καλαμπόκι, έτσι, και να μην βάλετε δεν με πειράζει καθόλου, αλλά έτσι, επειδή είπαμε ότι με αυτή τη συνταγή ακουμπάμε και λίγο μεξικό σήμερα, ας βάλουμε και λίγο καλαμπόκι και βεβαίως θα βάλουμε τον πρωταγωνιστή μας που δεν είναι άλλος από το φασόλι καταβιάς, το οποίο το έχω βράσει σε νερό χωρίς αλάτι. Όλα θα τα βάλω. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο σε ένα ταψάκι. Λοιπόν, τι έχω κάνει εδώ. Έχω λαδώσει λίγο ένα σκεύος αντικολλητικό και γεμίζω τα πιτάκια. Εδώ χρησιμοποιώ αραβικές πιτούλες, σαν τάκος. Μπορείτε να, αν σας αρέσει και οι τορτίγες ή οι μεξικάνικοι, βάλτε τορτίγια. Αλλά εγώ σκέφτηκα να βάλουμε μικρές αραβικές πιτούλες. Θα τις τριμώξω τώρα εδώ, δεν θα είναι ανοιχτές, θα δείτε, θα γίνουν σαν τάκος. Αυτές λοιπόν τώρα όλες θα τις βάλουμε στο φούρνο και θα τις ψήσουμε αφού πρώτα ρίξουμε από πάνω μπόλικο κασέρι τριμμένο έτσι, για να λιώσει. Θα τις ψήσουμε περίπου για 20-25 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα και βεβαίως να λιώσει το τυρί. Και μέχρι να γίνει αυτό, στο ντοματάκι που έκοψε έτσι με τέτοια μαεστρία και φινέτσα ή βυργινία, θα προσθέσω μέσα αλάτι πέρι ελαιόλαδο, χυμό ξύσμα από μοσχολέμονο και μπόλικο φρέσκο κόλιανδρο. Και μετά, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Μετά, βλέπω τη συνέχεια. Την ονειρεύομαι, λέει. Πιτάκια με φασόλια καταβιάς, υλικά για 10 θεμάχια. Για τα πιτάκια, 10 αραβικές πίτες μικρές, 150 γραμμάρια κασέρι τριμμένο. Για τη γέμιση, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 300 γραμμάρια μανιτάρια, 1 κρεμμύδι, 1 κόκκινη πιπεριά, 200 γραμμάρια καλαμπόκι βρασμένο, 200 γραμμάρια φασόλια καταβιάς βρασμένα, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο σκόνη, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού κίμινο σκόνη, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανός, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, 1 κούπα ντοματίνια, 1 μοσχολέμονο, 2 κουταλιές της σούπας κόλιανδρος φρέσκος, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Έχει κόψει τέλεια το ντοματάκι. Έχω βάλει μπόλικο κόλιανδρο. Βάζω και ξύσμα από μοσχολέμονο. Καλά. Λίγο μεξικό να φέρνει σήμερα. Ναι, φέρνει τέτοιο πράγμα. Βάζουμε και το χυμό. Τι ωραία. Να μαριναριστεί το ντοματάκι. Ανθό αλατιού. Φτάνει. Σκοτριμένο πιπέρι. Ελαιόλαδο. Πώς να το γυρίσω σε μπάρμαν. Το έχεις νομίζω. Γιατί και αυτά κοκτέιλ είναι που κάνεις. Βέβαια. Λοιπόν, έτοιμη και η σαλατούλα που θα συνοδεύσουμε τα πιτάκια. Και τώρα, εσείς μπορείτε παράλληλα να συνοδεύσετε αυτά τα πιτάκια με ένα τσαλαφούτι, με ένα αρμόγαλο, με ένα κατίκι, με ένα πιχτόγαλο, με ένα ωραιότατο στραγγιστό ρόβιο γιαούρτι. Ό,τι σας αρέσει. Πάμε να φέρω τα πιτάκια. Ανυπομονώ. Α, εγώ να δεις. Πέροχο. Είναι σαν πίτα ολόκληρη. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά τα ζουμάκια τα θέλουμε. Και μάλιστα και λίγο με το κουτάλι θα λιώσω τα ντοματίνια να βγάλουν και άλλα ζουμάκια. Εδώ. Τώρα βάζουμε λίγο και από πάνω, αλλά κρατάμε και έξτρα όταν τρώμε τα πιτάκια. Ναι, ναι. Θα βάλω λίγα. Και δεν θα βάλεις. Και αυτά τα θεϊκά ζουμάκια. Που έχει μοσχομυρίσει ο τόπος. Λοιπόν.
και όπως είναι, κατευθείαν στη μέση του τραπεζιού. Δεν μιλάμε, δεν λέμε τίποτα, απλώς απολαμβάνουμε. Για τη γέμιση, ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα τηγάνι και σοτάρουμε τα μανιτάρια. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι, την πιπεριά και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαραθούν. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το καλαμπόκι, τα φασόλια καταβιά, το μαϊντανό, ανακατεύουμε και κρατάμε στην άκρη. Για τα πιτάκια, γεμίζουμε τα πιτάκια, κλείνουμε στη μέση σαν μισοφέγγαρο και τα τοποθετούμε κυκλικά σε ένα στρογγυλό ταψί με διάμετρο 26 εκατοστά. Πασπαλίζουμε με το κασέρι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς Κελσίου για 15 λεπτά. Για το σερβίρισμα, ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί και συνοδεύουμε τα ζεστά πιτάκια.